Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Η Κυβωτός του ΝΟΕ, μια σύγχρονη ιστορία. Παρουσίαση του Δευτέρου Γυμνασίου Καλλίνου. Ταξιδεύοντας με την Κυβωτό του ΝΟΕ μέσα στους αιώνες. Η Αγία Τριάδα ως μια προσωπική αγαπητική κοινωνία σε μια έκρηξη αγάπης των προσώπων της δημιούργησε την κτήση και εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα ως εικόνα και ομοίωσή του. Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού. Άντρας και γυναίκα πλάθονται ισότιμοι για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες. Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο. Στον άνθρωπο δόθηκε να καλλιεργεί τη γη και να έχει την ευθύνη για τη φύση. Έγινε έτσι συνεργάτης του Θεού. Η εργασία στον Παράδεισο ήταν μια ευχάριστη απασχόληση χωρίς κόπο και υδρότα. Αλλά και σήμερα κάθε φορά που ο άνθρωπος φροντίζει το περιβάλλον, υπακούει στην εντολή που του έδωσε ο Θεός όταν τον τοποθέτησε στον Παράδεισο, να σέβεται και να προστατεύει τη φύση. Κάθε τι όμορφο και χρήσιμο που βλέπουμε στην κοινωνία μας, το έχει καταφέρει ο άνθρωπος με τα χαρίσματά του και την εργασία του. Σήμερα εργαζόμαστε κι εμείς οι έφηβοι. Ο χώρος εργασίας μας είναι το σχολείο. Εκεί ανακαλύπτουμε και καλλιεργούμε τα χαρίσματά μας, μορφωνόμαστε και συνειδητοποιούμε ότι εξ αρχής όλα δημιουργήθηκαν από το Θεό καλά λίαν, όμορφα, κατάλληλα, χρήσιμα, επιθυμητά. Δράσεις που κάναμε. Δημιουργία ψηφιακής πινακοθήκης με θέματα Α. Μελέτη της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό του Χριστιανισμού «Όλα είναι καλά λίαν». Β. Ζωγραφική με θέμα τη δημιουργία κάθε ημέρας με έμφαση στη δημιουργία της πέμπτης και της έκτης ημέρας. Γ. Δημιουργία κινουμένων σχεδίων με θέματα Δημιουργία του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι δημιουργός μαζί με το Θεό. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τα ζωντανά πλάσματά της. Ο Αδάμ ονομάζει τα ζώα, είναι υπεύθυνος γι' αυτά. Δεύτερη δράση, ο άνθρωπος προσωπικότητα με χαρίσματα μοναδικά. Σε συνεργασία με τα παιδιά του ΕΕΚ Καλλίνου και των παιδιών του σχολείου μας, σε αγωνίσματα Special Olympics, φτιάξαμε βραβεία κασκόρ και λαιμούς πλεκτούς, η ομάδα του πλεξίματος του σχολείου μας, φτιαγμένα με αγάπη και φροντίδα, με προσευχή και συνέστηση της τιμής και του σεβασμού στον άνθρωπο. Τρίτη δράση, δεντροφύτευση ελαιοδέντρων στο σχολείο μας. Τέταρτη δράση, μάζιμα των καρπών από τα ελαιόδεντρα του σχολείου και παραγωγή λαδιού. Το προϊόν που εξήχθη μπήκε σε λοταρία για κάλυψη σχολικών αναγκών. Σύνθημά μας, δεν χαλάω το περιβάλλον, το φροντίζω, το σέβομαι, το αξιοποιώ. Σε συνεργασία με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του σχολείου μας, ΝΑΗ και Εξοκλήσια της Καλλίνου, δημιουργήσαμε μια φόρμα με ερωτήματα σχετικά με την Ορθόδοξη Θεολογία και τη φροντίδα διδασκαλία της Εκκλησίας για την κτήση, τη δημιουργία του Θεού. Τα παιδιά ανήρτησαν από τις περιβαλλοντικές τους εξορμήσεις, φωτογραφίες και περιέγραψαν τις εντυπώσεις συναισθήματά τους για την προσέγγιση της ψυχής προς τον Θεό μέσα από την επίσκεψη σε ναούς και εξοκλήσια του νησιού μας. Σε μια έκρηξη αγάπης, η αγαπητική κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος δημιουργεί την κτήση και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο δημιουργεί ως διάδα αγαπητική κοινωνία μεταξύ ανδρός και γυναικός, ώστε μιμούμενοι τον Θεό τους να γίνονται και εκείνοι σε εκρήξεις αγάπης συνδημιουργήθε ανθρωπίνων προσώπων των παιδιών τους. Ο Αδάμ και η Εύα έχουν εξ αρχής προσωπική συνάντηση με τον Δημιουργό τους και πλάστηκαν να είναι ελεύθεροι και να εργάζονται κατ' εικόνα τους ώστε να μιμούνται την εικόνα του Θεού, τον Θεάνθρωπο Χριστό, να επιτυγχάνουν δηλαδή τη θέωση, το καθομοίωση. Παρακολουθήστε την πολύ ωραία παρουσίαση των συμμαθητριών μας του Γάμα 2 για να δείτε και βγάλετε δικά σας συμπεράσματα. Είσοδος του κακού στον κόσμο, συνέπειες του προφατορικού αμαρτήματος, η Κυβωτός του Νόε και το νόημά της για τους ανθρώπους. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους μια άσκηση ελευθερίας. Οι άνθρωποι όμως αποφασίζουν να ζήσουν στηριγμένοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, μακριά από την προστατευτική αγάπη του Θεού που χαρίζει τη ζωή. Στη θεολογική γλώσσα, όταν αναφερόμαστε σε αυτή τη διήγηση, μιλάμε για πτώση. Πράγματι, ο άνθρωπος απέτυχε, ξέπεσε, αμάρτησε, διέκοψε τη σχέση του με το Θεό. Όμως μια τέτοια άρνηση της θεϊκής αγάπης επηρεάζει και όλες τις άλλες σχέσεις του και αυτές ξεπέφτουν.
Έτσι όλες οι χαρές της ανθρώπινης ζωής, η γέννηση, η συζυγική σχέση, η εργασία, γίνονται πόνος, καταπίεση και βάσανα. Και η διακοπή των σχέσεων με τον Θεό αποδεικνύεται θάνατος πνευματικός και αργότερα υλικός, φθορά, σύψη, απόγνωση. Ο Θεός όμως δεν αφήνει τον άνθρωπο αβοήθητο. Του δίνει το πρωτευαγγέλιο, την υπόσχεση του ερχομού του Υιού του και τη λύτρωση που θα προσφέρει με τη θυσία, την ανάστασή του και την ανάληψή του. Ασκήσεις κατανόησης της πτώσης του ανθρώπου. Στις δράσεις μας παρακάτω και στα βίντεο, σας παρουσιάζουμε τις σκέψεις και τον προβληματισμό των μαθητών της πρώτης γυμνασίου σχετικά με το αν ήταν δυνατόν να προστατευτεί η Εύα και να προσέξει ώστε να μην εξαπατηθεί. Βρήκαν λοιπόν αρκετά παράξενα πράγματα που θα έπρεπε να την προβληματίσουν και να την κάνουν να σκεφτεί ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή. Προβληματιστείτε στην παρακάτω παρουσίαση μαζί τους. Δεύτερη δράση, βάλτε στη σειρά τα στάδια της αμαρτίας σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική Διδασκαλία. Κατακλυσμός, συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Ο Θεός σώζει τα πλάσματά του, βεβαιώνει για την ευημερία τους με το ουράνιο τόξο, με το σύμβολο της ειρήνης, το περιστέρι, με το κλαδί ελιάς, σύμβολο ανάπτυξης και χαράς. Δράσεις, η ομάδα πλεξίματος του σχολείου μας πρώτον φτιάχνει κατασκευή για πρόωρα μωρά, χταποδάκια της Δανίας και παπουτσάκια παιδικά με ζωάκι της Κιβωτού. Φτιάχνει μαξιλαράκια για παιδιά με ειδικά χαρίσματα, αμαία, παιχνίδια με ζώα της Κιβωτού. Σε κάθε εργόκυρο τα παιδιά μαθαίνουν να συντονίζουν το θέμα με την αγάπη και την προσευχή, αφού κάθε πόντος είναι και μια ευχή του Ιησού. Έτσι η φιλαλληλία γίνεται έργο φροντίδας, πρόνοιας, μιμείται την έκρηξη της προσωπικής τριαδικής αγάπης χωρίς όρια. Ο Θεός σώζει την αγάπη. Στην ιστορία του Κιβωτού του Νόε, ο Θεός μοιάζει με τον βοσκό που μοιάζεται για όλα τα πρόβατά του. Όταν όμως εξαιτίας μιας αρρώστιας αρχίζουν να πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο, τότε εκείνος προσπαθεί να σώσει έστω και το τελευταίο, βγάζοντάς το από το κοπάδι. Έτσι και ο Θεός ξεχώρισε τον Νόε και την οικογένειά του που δεν είχαν γίνει σκληροί και άδικοι. Μαζί με αυτούς θα σωζόταν και η αγάπη και θα γινόταν μια καινούργια αρχή για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Με λίγα λόγια, όταν η αγάπη και η ειρήνη κινδυνεύουν να χαθούν, τότε ο Θεός παρεμβαίνει. Η ιστορία του κατακλυσμού και της Κιβωτού φανερώνουν το ενδιαφέρον του Θεού για τη δημιουργία. Η Κιβωτός μεταφέρει μέσα της όλη την αγάπη και φροντίδα του Θεού για τα πλάσματά του. Το περιστέρι που επιστρέφει με το κλαδί ελιά στο στόμα φέρνει την ελπίδα για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Με μια φράση, όταν ο κόσμος κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό, τότε εκείνος παρεμβαίνει και τον σώζει. Για την πλήρη κατανόηση της σωτηρίας που προσφέρει η Κιβωτός του Νόε πνευματικά και υλικά, εκπονήσαμε ανατάξει τις εξής εργασίες παρουσιάσεις που θα βρείτε στην βιβλιογραφία και παράθεση συνδέσμων στο τέλος της παρούσης. Για την πρώτη γυμνασίου, η Κιβωτός του Νόε με εντολή του Θεού ο Νόε σώζει τα δημιουργήματά του. Μίμηση του πρωτοπλάστου Αδάμ, του Θεανθρώπου Χριστού, χρήση της κτήσης προς σωτηρία του ανθρώπου. Για τη Δευτέρα Γυμνασίου, η Κιβωτός του Νόε, η Ορθόδοξη Διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για τη δημιουργία του Θεού και τη λύτρωσή της, οικολογικά προβλήματα της καλύπτουν και αντιμετώπιση τους μέσα από τις λύσεις που προτείνει ο Απόστολος Παύλος. Για την Τρίτη Γυμνασίου, η Κιβωτός του Νόε, η Ορθόδοξη Πατερική Διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου και τη λύτρωσή της, οικολογικά προβλήματα της καλύπτουν και αντιμετώπιση τους μέσα από τις λύσεις που προτείνουν οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραλληλήσαμε την Κιβωτό του Νόε ως την Εκκλησία του Χριστού, σύγχρονο Κιβωτό Σωτηρίας, την Κιβωτό του Κόσμου, η οποία φτιάχτηκε από τον πατέρα Αντώνιο και σώζει τα παιδιά του σύγχρονου κόσμου. Βρήκαμε το τραγούδι «Η Κιβωτός», που παραλληλίζει την Κιβωτό του Νόε με την Εκκλησία και το ερμηνεύει αυτό το τραγούδι η Ειρήνη μας από το Γάμα 1 με μουσική διασκευασμένη από το Α3 του Γιάννη. Ταξιδεύοντας της πανδημίας τον καιρό, συμμετείχαμε ως γυμνάσιο στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο με θέμα «Ταξιδεύοντας την πραγματικότητα της πανδημίας μέσα σε σύγχρονες Κιβωτούς σωτηρίας». Ανεβάσαμε στην πλατφόρμα του φετινού διαγωνισμού «Κάντε να ακουστεί ταξιδεύοντας» το ραδιοφωνικό μήνυμα που ετοίμασαν οι μαθητές του σχολείου μας. Σας παραθέτουμε το μήνυμα που δημιουργήσαμε στο διαγωνισμό. Πασχαλινές δράσεις της ομάδας πλεξίματος του σχολείου μας. Την 5η 14 Απριλίου, αντιπροσωπεία της ομάδας πλεξίματος του Δευτέρου Γυμνασίου Καλύμνου, με υπεύθυνες καθηγήτριες κυρία Μαρία Πάνου Θεολόγο και την κυρία Ελένη Σίμου Μαθηματικό,
με συνοδεία της καθηγήτριας κυρίας Γαλουζή Μαρίας Φιλολόγου, επισκέφθηκε το ειδικό δημοτικό κινηπαγωγείο της Καλύμνου με σκοπό να προσφέρει στα παιδιά και στους δασκάλους πασχαλινές λαμπάδες πλεγμένες «Χειροποίητα από τα παιδιά μας». Οι λαμπάδες είχαν σχέδια πεταλουδίτσες, παπάκια, αρνάκια, γατάκια, ουράνια τόξα για να ταιριάζουν στο θέμα του προγράμματος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών «Η Κιβωτός του Νόε, μια σύγχρονη ιστορία». Όπως ο Θεός μέσα από την αγάπη του Νόε φροντίζει και σώζει τη δημιουργία, έτσι και εμείς προσπαθούμε να φροντίζουμε με αγάπη όσους έχουν ανάγκη για την αγάπη του Θεού. Τα χαμόγελα του καινούργιου μας φίλου τον βεβαιώνουν. Μας έδωσαν δώρα φτιαγμένα από τα χεράκια τους και σας ανεβάζουμε στις φωτογραφίες. Θα τις δείτε στην παρακάτω παρουσίαση. Την ίδια μέρα στείλαμε στην ομάδα του Facebook Βάρια Μικρούς Ήρωες, στην υπεύθυνη της ομάδας κυρία Πορφυριάδου Χριστίνα με το ταχυδρομείο, τα πλεκτά που δημιούργησε η ομάδα μας από τον Ιανουάριο και μετά. 14 ζευγάρια φρεδικά παπουτσάκια για πρόωρα μωράκια, 8 πορτοφόλια νεσεσέρ σε διάφορα χρώματα για τις κυρίες που μένουν σε οίκους ευγυρίας, περίπου 20 ζευγάρια λαιμούς και κασκόλ, μερικά με σχέδια με ζωάκια της Κιβωτού σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Παιχνίδια δράση. Δημιουργήσαμε εικόνες σύγκρισης, αντιπαράθεσης και προβληματισμού, προκειμένου να μελετήσουμε το γεγονός της δημιουργίας του ανθρώπου, της Κιβωτού, του Νόε και της Βαβέλ, με την αντιπαράθεσή της με την Βαβέλ. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στην Κιβωτό της παρουσίασής μας. Σας προσφέρουμε ένα τελευταίο παιχνίδι για αποχαιρετισμό. Βρείτε γράμμα-γράμμα τη φράση που δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού για τα δημιουργήματά του, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Σας έχουμε στο τέλος της παρουσίασής μας και, και το βίντεο αυτής της παρουσίασης και πηγές, συνδέσμους και βιβλιογραφία. Ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να εργαστούμε σε βάθος σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Και Χριστός Ανέστη.